Άνδρας, αυτή την ώρα έχουν ανάψει φωτιές αντιεξουσιαστές οι οποίοι πριν από λίγη ώρα συνεπλάξαν με δυνάμεις της αστυνομίας. Είχαμε βόμβες κρότου λάμψης καθώς και χημικά. Είχε τελειώσει η πορεία, είχαν περάσει από την Αμερικανική πρεσβεία και εκείνη την ώρα, ενώ έφταναν στο σταθμό του μετρό, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, συνεπλάξαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Είχαμε αρκετές προσαγωγές ή συλλήψεις, όπως θέλετε πείτε το, δεν έχουν γίνει ακόμα συλλήψεις, αλλά είδαμε τους αστυνομικούς να πηγαίνουν αρκετά άτομα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αυτή είναι η συνέχεια του επεισοδίου. Βλέπουμε φωτιές στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και κατευθυνόμαστε προς εκεί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρας, είναι κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Βλέπουμε ήδη τα πρώτα οδοφράγματα που έχουν στηθεί φωτιές. Είναι αντίστοιχες εικόνες και στο Πολυτεχνείο με δεύτερα οδοφράγματα. Κατευθύνεται η κάμερα, κυρίες και κύριοι, προς το σημείο που έχουν συγκεντρωθεί οι νεαροί. Είναι ανησυχητικό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εν δυνάμει μέτωπα. Ένα αυτό το οποίο βλέπουμε και ένα δεύτερο στο Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Και πληροφορίες που πήρα από λίγο μεταδόθηκαν από τον Αλέξη το Κουβέλη, το ότι περιμένουν οι νεαροί τις κυρίως δυνάμεις για να δουν τι θα κάνουν, να δουν τι θα πράξουν. Έχουμε πλησιάσει αυτή τη στιγμή, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο σημείο που υπάρχει το οδόφραγμα. Πηγαίνουμε και στο Γιώργο τον Κουρδί να δούμε τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο. Έξω του Αρείου Πάγου, όπου εδώ υπάρχουν κάποια οδοφράγματα, βλέπουμε φωτιές σε κάδους. Υπάρχουν κάποιες φωτιές που άναψαν νεαροί κατεβαίνοντας προς τα Εξάρχεια. Βλέπουμε τις εικόνες πριν από λίγο, τις εικόνες όπου αποθώνται από τους αστυνομικούς, ρίχνοντας κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Ναι, συνεχίζεις, τι βλέπεις, πες μας. Ακριβώς, ήταν στο σταθμό των Αμπελοκήπων, εκεί είχαμε τις συγκρούσεις. Έχουμε προσαγωγές, έχουμε συλλήψεις από το σημείο. Αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, έχουν ανάψει φωτιές κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και κατευθύνονται προς τα Εξάρχεια, προς την περιοχή των Εξαρχείων, ο κύριος όγκος των νεαρών που δημιούργησαν τα επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν, παραμένουν μερικοί μόνο νεαροί εκεί στα οδοφράγματα τα οποία βλέπουμε και ο κυρίως όγκος των νεαρών, των δεκάδων ατόμων, κατευθύνεται προς Εξάρχεια και Πολυτεχνείο με πρόθεση, και αυτή είναι η ανησυχία της αστυνομίας, να ενωθούν με αυτούς που έχουν κάνει κατάληψη στην Πολυτεχνική Σχολή και ήδη βρίσκονται στους πέριξ δρόμους, στους δρόμους των Εξαρχείων, αναμένοντας το να γίνουν περισσότεροι όπως χαρακτηριστικά είπαν. Βλέπουμε τις εικόνες πριν από μερικά λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα που κινήθηκαν κατά των αστυνομικών. Βλέπετε και νέες εικόνες. Έχουν ανάψει τους κάδους, δημιουργώντας οδοφράγματα και για να κερδίσουν χρόνο υποχωρώντας προς τα Εξάρχεια. Το σημείο εδώ πέρα είναι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι λίγο μετά την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Είναι προς τον Άριο Πάγο. Αντίστοιχες εικόνες πριν από λίγο και στο Μετσόβιο. Να ευχηθούμε εδώ να περιοριστεί η ένταση, κυρίες και κύριοι.